Λοιπόν, εύχομαι να ακούσεις καλά σχόλια από τους κριτές. Καλή επιτυχία. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου, Διονυσία μου. Ευχαριστώ πολύ. Η Διονυσία είναι μπροστά σας. Ξεκινάει η Σοφία. Γεια σου, Διονυσία μου. Σήμερα, ο μπροστά μου φαίνεσαι σαν, like, κορούα. Κορούα. Like, yeah, like κορούα. Καταλαβαίνω. Ο κολλητός μου είναι Κύπρος και τα καταλαβαίνω. Like, θυμούμαι που ήμουν μικρή με τα Barbies μου, you know, όχι έτσι όμορφη, but you know. I think το πρόβλημα είναι με το concept. Εσύ προσπαθείς να είσαι τη Margot Robbie και είναι το πρεμιέρα της. Και αυτό έβαλες. Είναι όπως είσαι μόνο καλεσμένη. Mm. Όχι, you know, όχι είσαι... Πρωταγωνίστρια. Δεν κάνει για πρωταγωνίστρια. Ναι. Άρα θα σου βάλω... 2. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ας προχωρήσουμε τώρα. Δημήτρη, Στέλιο. Ναι. Διονυσία, να σε χαιρόμαστε. Τι εννοείται. Εννοώ ότι μου θυμίζει λίγο αυτιστικό το ρούχο σου. Αχ. Βαφτιστικό. Okay. Α, έκανα και κάτι που το ξέχασα εδώ έχει και πήρα τις κορδέλες και το έβαλα στα μαλάκια μου. Ναι, είσαι τελείως μόλις βαφτίστηκες. Mm. Εντάξει, σου πάει πάρα πολύ βέβαια το φόρεμα αυτό. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Όμως, συμφωνώ πάρα πολύ με τη Σοφία, γιατί δεν θυμίζει πρωταγωνίστρια. Η εικόνα που μου κάνεις είναι ότι είσαι μία blogger που έχει και το κινητό να βγάλει ωραίες φωτογραφίες. Mm-hmm. Έκανες έτσι ένα πολύ χαριτωμένο styling, που δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κακό ή κάποια λάθη που έχει σοβαρά. Μπορώ να τα δεχτώ, γιατί νομίζω ότι το έχεις αντιμετωπίσει και λίγο χαριτωμένα και χιουμοριστικά. Σωστά ναι, ή όχι. Ναι, αυτό έκανα. Ωραία. Το φόρεμα αυτό σου πάει πάρα πολύ και το μήκος σου πάει πάρα πολύ. Το styling δεν σου πάει. Αυτό το έτσι πολύ χαριτωμένο είσαι... Μπορώ να λέω ότι δεν της πάει το ροζ. Ναι, μπορείς να το πει. Ευχαριστώ. Και τώρα κλείνουμε το Δημήτρη μας. Είναι ωραία η εμφάνιση, δεν είναι κακή. Να σου πω την αλήθεια και σου πάει και πάρα πολύ. Αναδεικνύει τα υπέροχα πόδια σου. Δεν μου αρέσει η τσάντα, το κάνει, είναι λίγο... αυτό κυρίως είναι βάφτιση αυτό που κρατάς και δεν μου αρέσει καθόλου. Mm-hmm. Δεν είναι cute, θα ήθελε κάτι λίγο πιο. Αυτό με το κινητό και τη θήκη, ναι, είναι λίγο εξυπνάδα, δεν χρειάζεται να κρατάς κινητό, αλλά μια χαριτωμένη τσαντούλα μικρή. Εμένα τα σκουλαρίκια μου αρέσουν. Τα μαλλιά σου καλά κάνεις και τα σηκώνεις πίσω και γίνει λίγο κότσος, λίγο 50s ψηλά. Πάει, αλλά ναι, το ήθελε σίγουρα. Τα παπούτσια θα έπρεπε να είναι λίγο ένα τόνος 2, μήπως πω και 3 κάτω. Τραβάνε αμέσως στην προσοχή, δεν θα έπρεπε. Τα συνδύεσαι εσύ λίγο με το κραγιόν, αλλά τελικά δεν ταιριάζει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είσαι κομψή, είσαι όμορφη, αλλά εγώ θα μείνω πάλι στο κόνσεπτ που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Πάω να ντουμπλάρω σε μια περίπτωση. Είναι να με πάρει ο Στέλιος, μου πει: έχω ένα κάλεσμα, δεν πας θέση μου. Δεν γίνεται. Γιατί είσαι κομψή. Θες και σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ. Διονυσία μου, καλή επιτυχία σου. Εύχομαι μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Ευχαριστώ.